βρούμε ένα κάμπ. Εδώ είναι ωραία. Έχει ένα ρεύμα από κάτω. Μας τσακίσει λίγο η υγρασία. Εκεί παγκάκια, εδώ τραπέζια, εκεί βάζουν φωτιά. Είναι επίπεδο εδώ το μέρος. Μπορεί να βάλεις όπου θες σκηνή. Οπότε εγώ λέω, προτείνω έτσι εδώ κοντά σε αυτό το μέρος που είναι και το τραπέζι. Κάπου εδώ. Εδώ. Να ξεκινήσουμε να στείνουμε. Τι λες? Ωραία, ξεκινάμε. Πήγε 12 η ώρα και νομίζω... Μην ξαναδιακόψεις, φίλε. Μην τολμήσεις και μην ξαναδιακόψεις. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για ύπνο. Εννοείται. Μέχρι να φάμε, να τσιμπήσουμε κάτι. Όλο τσιμπάμε. Πάντως, πολύ βολικά είναι το. Αυτό το μέρος είναι επίπεδο, είναι ωραίο. Κρύο δεν νιώθουμε. Είμαστε μια χαρά. Ωραία για ξεκούραση. Μαλάκα, φαντάζεσαι να ξεριζωθεί κανένα δέντρο 30 μέτρο από αυτά που είναι πάνω μας και μας πλακώσει εδώ στη μέση. Θα μας λιανίσει. Τα πόδια μας θα μείνουν με το κάτω μέρος της σκηνής και το πάνω μέρος θα μείνει με το κεφάλι. Φαντάζεσαι The Blair Witch Project. Λοιπόν, πρωινό, σπαστό, φραπεδάκι. Για να πάει καλά η μέρα, να ξεκινήσουμε ωραία. Λοιπόν, εδώ αυτό σημείο το καστράκι, ένα ωραίο σημείο για κάμπ. Εδώ έρχονται όλοι πριν ξεκινήσουν τα μονοπάτια και για τα ύδατα ευστυχώς. Εμείς βέβαια τώρα θα πάρουμε ένα άλλο μονοπάτι για το Γαρδίκι. Γαρδίκι είναι μία έτσι από τις αρκετές κορυφές εδώ στο Χελμό. Αν δεν κάνω λάθος, πόσο υψόμετρο έχει? 2182. Απαιτητική διαδρομή. Από ό,τι έχω διαβάσει, δεν ξέρω άμα... Έτσι, μαζί με τα Χτένια, ναι, το Χελμό είναι δίπλα, δεν είναι? Είναι από τις πιο δύσκολες. Και επικίνδυνες. Επικίνδυνες διαδρομές. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε και αρκετό βάρος. Μακάρι να βρούμε ένα σημείο να μπορέσουμε να κάνουμε camp, να ελαφρύνουμε λίγο τα σακίδια. Για να συνεχίσουμε, αν το κάνουμε έτσι καλά, θα δούμε πώς θα βγει αυτό. Γιατί σκηνή, sleeping bag, διάφορα έχουν αρκετό βάρος. Θα ελαφρύνουμε αρκετά, ναι, έχουν αρκετό βάρος. Η αίσθηση. Η αίσθηση λέει ότι εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Από χρόνο δεν έχουμε πρόβλημα. Α. Έχουμε χρόνο. Εντάξει. Προς τα ρούχα. Και μας τώρα. Ακούμε έναν περίεργο θόρυβο. Κάπου στις δισκόπλακες, μάλλον κάτι στράβωσε από τα χώματα και από τις πέτρες. Έκανες και τη διάγνωση. Θέλω να πιστεύουμε δεν είναι κάτι σοβαρό, γιατί θα μείνουμε. Θα μείνουμε στη μέση του πουθενά σε κάτι δασικούς δρόμους. Αυτό στην άλλη ρόδα πιάνεται? Ποιο? Ή κάθε φορά άμα είναι να στραβώσει πρέπει να βγάζω τη ρόδα? Βρισκόμαστε ακριβώς στη διασταύρωση όπου ένα μονοπάτι πάει προς την πηγή Γκόλφος
και το Καστράκι που είμαστε πριν, όταν ξεκινήσαμε, όταν μάλλον κάναμε το πρώτο camp, την πρώτη βραδιά. Ο δρόμος που πάει για το Σόλο, ευθεία εδώ, και εμείς θα πάμε προς τα πάνω, για Γαρδίκη, από εδώ, Διασέλα. Η ανάβαση της Διασέλας δεν είναι και το πιο εύκολο. Είναι και απότομη, είναι και επικίνδυνη. Θέλει λίγο προσοχή στα περάσματα εδώ, στο μονοπάτι. Ας πούμε, για παράδειγμα, όπως είμαστε, δεν ξέρω αν τα πιάνει η κάμερα. Ναι, τελείως στην άκρη. Οπότε, το πέρασμα απαιτεί προσοχή σε πολλά σημεία. Ακόμα παλεύουμε τη Διασέλα. Δύσκολη. Δύσκολη και άκρος επικίνδυνη. Θέλει αρκετή προσοχή. Να γιατί. Περνάει από κάτι περάσματα, είσαι από πάτε κόβιτς. Εδώ είναι το μονοπάτι. Πάει πάνω. Λέει πίσω, εκεί που δει ο ήλιος, πίσω από αυτά τα δέντρα, είναι το Γαρδίκι. Για πες. Κουρασμένος. Κοίτα. Πιστεύεις ότι σήμερα θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο? Σε ένα σημείο θα φτάσουμε. Για αύριο δεν ξέρω αν είναι αρκετό αυτό το σημείο για να φτάσουμε κορφή. Αυτό ρωτάω. Πιστεύεις θα είναι σημείο το οποίο θα είμαστε ικανοί αύριο να ξεκινήσουμε και να φτάσουμε και να γυρίσουμε βέβαια? Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι βρήκαμε τον τρόπο να φύγουμε από εδώ. Ας συνεχίσουμε αυτό. Εδώ το σημείο στην κορυφογραμμή. Και πιστεύω εκείνο είναι το τελευταίο κομμάτι. Νομίζω ότι η Διασέλα αυτά είναι στο τέλος της. Σκληρή και επίπονη η ανάβαση. Εδώ σε αυτό εδώ το σημείο που είναι λίγο απάγιο, στήσαμε τη σκηνή στο τέλος της Διασέλας. Στα 50 μέτρα πιο κάτω ξεκινάει η ανάβαση από τη βάση του Γαρδικιού. Δεν μας έφτασε ο χρόνος, δυστυχώς.
αν δεν είχαμε αυτό με το αμάξι. Αυτό μας καθυστέρησε. Είναι ένα δύσκολο, είναι ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι, απότομο, δύσβατο, χωρίς σήμανση. Ένα ζευγάρι που είχε ανέβει το πρωί λίγο πριν από μας έκανε μία προσπάθεια να βάλει σήματα, βέβαια μέχρι ένα σημείο. Βοήθησε αρκετά βέβαια αυτό, αλλά από το δύσκολο κομμάτι και μετά δεν το είχαν βρει τα παιδιά αυτό και δεν βάλαν καθόλου σήμανση, οπότε βασικά το μονοπάτι είναι, ήταν μάλλον μέχρι χθες χωρίς σήμανση. Εμείς το προσπαθήσαμε, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Θα δούμε πώς θα ξυπνήσουμε αύριο, σε τι κατάσταση θα είμαστε. Όντως σήμερα είμαστε... Σήμερα είμαστε κομμάτια, εντάξει. Θερμοκρασία. Θερμοκρασία έχουμε 10 βαθμούς. Θα πέσει το βράδυ. Σίγουρα θα πέσει. Η ώρα ακόμα είναι... 7.30. Χάθηκε και ο ήλιος, σιγά σιγά θα σκοτεινιάσει. Οπότε... ξεκούραση και το βλέπουμε αύριο. Λοιπόν, τελικά την απόφαση την πήραμε. Και τι αποφασίσαμε? Θα προσπαθήσουμε για κορυφή πρωί-πρωί. Τελικά με μία... με ένα νέο υπολογισμό διαπιστώσαμε. Σε 2 ώρες όμως θα πάμε πολύ. Και λιγότερο. Χωρίς πράγματα, ιδιαίτερα, λίγα, ελαφρύ. Οπότε, αφήνουμε έτσι το camp εδώ, σε αυτό το εκπληκτικό μέρος. Και πίσω, η Ανατολή. Και ξεκινάμε, ώρα 7.30 για πάνω. Λέμε από πάνω. Τι μπορεί να συγκριθεί, ρε φίλε, με αυτό εδώ το πράγμα. Κορυφή Γαρδίκη Χελμού, 2.182 μέτρα. Τα καταφέραμε. Δύσκολη και απαιτητική ανάβαση, αλλά όταν φτάνει κάποιος εδώ πάνω, πραγματικά τα ξεχνάει όλα. Λοιπόν, πίσω μας, επειδή έχουμε διάβγεια, βλέπουμε τον Παρνασσό στο βάθος. Απέναντί μας, πίσω δηλαδή, βόρεια, είναι ο Παρνασσός. Πιο αριστερά διακρίνουμε Γιώνα και Βαρδούσια Όρη. Είμαστε τυχεροί που έχει πολύ καθαρό καιρό. Καλά, η οροσειρά του Χελμού πίσω μας και επίσης
Ξεχάσαμε και τη μικρή και μεγάλη ζύρια που τη βλέπαμε και πριν βέβαια, αλλά από εδώ ψηλά τη βλέπουμε ακόμα καλύτερα, τον όγκο της. Όπου θα πάμε και εκεί μέσα στο χειμώνα, θα δείξουμε και από εκεί βίντεο. Φοβερό, το γαρδίκι είναι φοβερό. Είναι μία από τις πιο όμορφες κορυφές που έχουμε κάνει. Περνάει πολύ άκρη στις πλαγιές και σε ορισμένα σημεία έχει και κακό τερέν, δηλαδή χαλίκι ψηλό που γλιστράει, πέτρες έτοιμες να φύγουν, πευκοβελώνες, πολλούς κορμούς από ξερά δέντρα και είναι ιδιαίτερα ολισθηρό, οπότε θέλει προσοχή σε όλα του τα σημεία, μέχρι από την αρχή που ξεκινάει το μονοπάτι μέχρι και το τέλος.